Βασίλειος Μαρτζούκος, ναύαρχος, ένα από στρατεία σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Καλώς ορίσατε κύριε Μαρτζούκο, γεια σας. Καλημέρα σας, τι κάνετε σε εσάς και στους ακράτες σας. Κύριε Μαρτζούκο, πριν να πάμε στα τρέχοντα, επειδή είχαμε και προχθές την επέτειο των ημείων, 28 χρόνια από την θυσία των τριών ηρώων και μάλιστα ήταν και από το σώμα σας, από το ναυτικό, ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το πώς να το δούμε μέσα από τα μάτια ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού, του πολεμικού ναυτικού, πώς το προσεγγίζετε μετά από 28 χρόνια. Η θυσία των ηρώων έπιασε τόπο. Να σας πω. Καταρχήν την εποχή της κρίσης το 96 δεν ήμουν φυσικά υψηλόβαθμος. Είχα ένα βαθμό αντιπλοιάρχου, δηλαδή ένας μεσαίος βαθμός, και ήμουν κυβερνήτης της φρεγάτας Έλλη, που ήταν ταυτόχρονα και πλοίο έδρας του επικεφαλίου του αρχηγού Στόλου. Δεν ήμουν ποτέ με το πλοίο μου ακριβώς στην περιοχή των Ινίων. Ήταν άλλα πλοία μας εκεί. Η δική μου παρουσία ήταν κάπου στο κεντρικό Αιγαίο. Και αυτό που έζησα και θυμάμαι ήταν η πλήρης αυτοπεποίθηση, το υψηλό ηθικό που διακατήχε όλους ανεξαιρέτως από την κορυφή μέχρι και τον τελευταίο ναύτη. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα πρώτον μιας σειράς μακράς εκπαιδεύσεως, η οποία όταν είναι εντατική και συστηματική σου δίνει την αυτοπεποίθηση ότι εσύ τελικά θα επικρατήσεις, και αυτό ήταν αναντήρητο τότε. Ήταν τόσο συχνές οι έξοδοι μας, ήταν ένα πλοίο μέσο του ναυτικού μας έλειπε 130 με 150 μέρες το χρόνο από τον άφραγμο για διάφορους λόγους εκπαιδευτικούς. Άρα λοιπόν όλη αυτή η εντατική εκπαίδευση μας έδινε την αυτοπεποίθηση που έπρεπε. Ισχύει. Το άλλο βέβαια, άλλο βέβαια ήταν ότι και τα πλοία μας ήταν τότε πλήρως μάχημα 100%, γιατί ήταν σχετικά καινούρια. Δεν είχαμε την κρίση τότε για να μείνουν στην άκρη τα εξοπλιστικά βέβαια, αλλά ισχύει, γιατί έχουν βγει διάφορα βιβλία, έχει πυκνή αρθρογραφία το θέμα, ότι εκείνη την εποχή ήταν λοκαρισμένος όλος ο τουρκικός στόλος, ήταν πιο μπροστά η δική μας ας πούμε κομάντος στη Βραχονησίδα και είχε τον πλήρη έλεγχο η ελληνική πλευρά από στρατιωτικής άποψης. Ισχύει αυτό? Να σας πω, σε επίπεδο τακτικό, δηλαδή σε επίπεδο που αφορά εμάς, όπως σας είπα και πριν, υπήρχε μια ισορροπία καταρχήν ισχύως στην περιοχή των Ινίων, όση συμμετοχή είχαμε εμείς, τόση περίπου είχαν και οι Τούρκοι, σε μεγάλα και μικρότερα πλοία επίπεδου πυραβλακάτου. Αυτό ήταν πολιτική βούληση, δεν θέλαμε δηλαδή να κλιμακωθεί περισσότερο η κρίση, και κρατούσαμε δυνάμεις περίπου ισοδύναμες στην περιοχή. Εν τούτης όμως είπαμε και πριν ότι είμαστε βέβαιοι ότι θα επικρατούσαμε σε τακτικό επίπεδο. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη εικόνα, την οποία εμείς βεβαίως δεν μπορούσαμε να δούμε εκείνη την ώρα. Δηλαδή αν ο Αγιεθά ή ο οποιοσδήποτε στρατιωτικός σύμβουλος έλεγε στον τότε πρωθυπουργό ότι ναι, μπορεί να είχαμε μια νίκη τακτική στο Αιγαίο, αλλά ενδεχομένως να χάναμε την Κύπρο, τότε αυτό ενδεχομένως βάραινε στην τελική απόφαση του τι θα γινόταν. Αλλά αυτό είναι πλέον επίπεδο πολιτικού, όχι τακτικού. Εμείς αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω ήταν ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε με πλήρη ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση αυτό που μάθαμε να κάνουμε μια ζωή. Τώρα για να κλείσουμε το θέμα αυτό, 28 χρόνια μετά, η θυσία του Καραθανάση, Γιαλοψού και Βλαχάκου άφησε το αποτύπωμά της? Έχουν αλλάξει πράγματα στη συνείδηση και της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας για να το πάμε στο σήμερα, και αν γινόταν κάτι παρόμοιο σήμερα, ποια θα ήταν τα ανακλαστικά μας? Εδώ φοβάμαι ότι δεν θα είμαι τόσο θετικός. Για τον εξής λόγο, διότι ναι μεν στο επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων έγιναν από τότε αρκετές διορθωτικές κινήσεις,
Όχι όμως έτσι όπως εγώ τουλάχιστον θα ανέμενα. Στο δε πολιτικό τομέα φοβούμαι ότι δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Καταρχήν η κρίση των ημνίων ως κρίση, και διευκρινίζω εδώ ότι κάθε κρίση διακρατική αποτελεί πλήρη υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας και μόνο. Δηλαδή η κρίση δεν είναι πόλεμος και μπορεί να μην φτάσει ποτέ σε πόλεμο. Συνεπώς όλος ο χειρισμός της, η κλιμάκωση, η αποκλιμάκωση, οι διάφορες φάσεις της περνάει καθαρά από τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας, η οποία πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένη με τις διαδικασίες, τους κανόνες και το καθεξής. Εκεί απεδείχθη λοιπόν στα Ίμια ότι δυστυχώς δεν γνώριζαν βασικά πράγματα οι τότε πολιτικοί μας ηγέτες, με αποτέλεσμα να γίνουν σοβαρότατα λάθη και να είναι η όλη διαχείριση της τότε κρίσεως ένα κλασικό παράδειγμα προς αποφυγή για το μέλλον. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, δεν εντοπίστηκε η ίδια η κρίση ένα μήνα πριν. Όταν κάθισε δηλαδή στα τέλη Δεκεμβρίου το Φιγκένα Κάτ, το τουρκικό, στην Ανατολική Ίμια και αρνήθηκε την παροχή υπηρεσιών από τις ελληνικές λιμενικές αρχές και έγινε η πρώτη ρηματική διακοίνωση εκ μέρους της Τουρκίας ότι τα Ίμια μας ανήκουν περίπου. Λοιπόν, η περαιτέρω λοιπόν κλιμάκωση κλπ. Και είχαμε για την ιστορία και είχαμε για απάντηση πολύ καθυστερημένη από την Αθήνα. Είχαμε 10 μέρες μετά την απάντηση. 10 μέρες μετά, και μάλιστα τότε, 10 μέρες μετά ενημερώθηκε για πρώτη φορά ο ΑΓΕΘΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 29 του μηνός, δηλαδή 2 μέρες πριν από την αποκορύφωση της κρίσεως, ζήτησε ο ΑΓΕΘΑ Λιμπέρης από το Υπουργείο Εξωτερικών μια σύσκεψη με το θέμα αυτό της κλιμακώσεως, της αντιμετωπίσεως από κοινού της κρίσεως. Και η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με σήμα το τότε ήταν «Δεν μπορούμε τώρα, προτείνουμε να γίνει στις 8 Φεβρουαρίου λόγω φόρτου εργασίας». Λοιπόν, από εκεί καταλαβαίνει κανείς πώς αντιμετώπιζε το κάθε Υπουργείο αυτή την κρίση η οποία ήταν της ήρες. Έτσι. Και βεβαίως ξέρουμε και τότε και τον τότε Υπουργό Εξωτερικών που το βράδυ του 31 εκεί πέρα ήταν στα κανάλια, στην τηλεόραση κλπ. Άρα λοιπόν, και είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι ουδέποτε συνεκλήθηκε το ΚΙΣΕΑ, που είναι το καθεαυτού όργανο που επιλαμβάνεται τις διαχειρήσεις κρίσεως. Ποτέ δεν συνεκλήθηκε. Και όποτε μαζεύτηκαν κάποιοι παρά το Πρωθυπουργό στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, δεν ήταν ακριβώς το ΚΙΣΕΑ. Ήταν άτομα της επιλογής του Πρωθυπουργού. Ενώ αντίθετα στην Τουρκία το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συνέρχεται κάθε 2-3 μέρες. Και μάλιστα 29 του μηνός που ανέφερα πριν αυτό το επεισόδιο εδώ μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και Εξωτερικών, 29 του μηνός έλαβαν αυτή την απόφαση να αποβιβαστούν στη Δυτική Ίμια. Και ξέρουμε μετά τι ακολούθησε. Άρα λοιπόν τα λέω αυτά γιατί έκτοτε δεν υπάρχει επίσημη κρατική μελέτη που να αναλύει την κρίση των ημείων. Υπάρχουν προσωπικά βιβλία του τότε ΑΓΕΘΑ, του Πρωθυπουργού, κάποιων δημοσιογράφων, αλλά επίσημη κρατική ανάλυση να δει τι έγινε, τι δεν πήγε καλά και τι θα πρέπει να βελτιωθεί, δυστυχώς δεν έγινε, όπως δεν έχει γίνει για την Κύπρο. Είναι μια πολύ κακή παράδοση αυτή στην Ελλάδα να μην αναλύει πράγματα τα οποία θα ξανασυμβούν και στο μέλλον. Μάλιστα, να πάμε τώρα στα επίκαιρα μάλλον. Η Τουρκία 7 χρόνια πριν ήταν στο σύστημα αναπαραγωγής των F-35, σήμερα δεν παίρνει F-35, παίρνει F-16. Η Ελλάδα παίρνει F-35 μετά την επιστολή Μπλίγκεν. Και θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε, γιατί υπάρχουν απόψεις και απόψεις ότι η αγορά των F-35 εξοπλίζει πλήρως την ελληνική αεροπορία και δίνει όλες τις δυνατότητες. Υπάρχει κριτική στην κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να αναβαθμιστούν τα F-16 και μαζί με τα Ραφάλ δημιουργούν μια πληρότητα και τα λεφτά τα υπόλοιπα να πάνε στο πολεμικό ναυτικό, γιατί η Τουρκία από την άλλη μεριά έχει προχωρήσει σε ναυπηγήσεις πολεμικών πλοίων. Θέλω να μας πείτε την δική σας άποψη πάνω σε αυτό.
Ωραία. Πριν πάμε λοιπόν στα εξοπλιστικά, δηλαδή στο κόψε ράψε και τι ακριβώς θέλουμε και πόσα χρήματα θέλουμε να δαπανίσουμε, αυτό και πάλι ξεκινάει από πιο ψηλά, ένα επίπεδο πιο πάνω, το πολιτικό και το στρατηγικό. Δηλαδή, τι θέλουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Η γεωγραφία και η συγκεκριμένη απειλή που προέρχεται από την Τουρκία, η οποία βεβαίως με κάθε τρόπο μας δείχνει την επεκτατική της βούληση σε βάρος Ελλάδος και Κύπρου. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να προασπίσουμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πλήρως. Ένα το ερώτημα. Ή είμαστε έτοιμοι για συνεκμετάλλευση και για να συζητήσουμε τα πάντα. Δεύτερο, θέλουμε να προασπίσουμε ουσιαστικά την ασφάλεια του κυπριακού ελληνισμού ή δεν θέλουμε. Ή όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι και τα πράγματα δυσκολεύουν, θυμόμαστε ότι η Κύπρος είναι τρίτο κράτος ή ότι πέφτει λίγο μακρά. Λοιπόν, εάν σε αυτά ξεκαθαρίσουμε ότι ναι, θέλουμε να προασπίσουμε την Κύπρο, ναι, θέλουμε πλήρη προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της κυριαρχίας μας, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για εξοπλιστικά. Γιατί αλλάζει τελείως το σκηνικό. Αν δηλαδή η Κύπρος βγει έξω από το κάδρο, θέλουμε άλλο εξοπλισμό, μικρότερο. Αν είναι και η Κύπρος μέσα, αλλάζει το τοπίο πάλι. Άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάμε. Κατ' εμέ, σε επίπεδο στρατιωτικής στρατηγικής πρέπει να συμβαίνουν μερικά πράγματα ταυτόχρονα. Τι πρέπει δηλαδή. Πρέπει οι δυνάμεις της Κύπρου, επί της νήσου δηλαδή, να μπορούν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία όσους είναι πάνω στο νησί. Οι αεροναυτικές δυνάμεις Ελλάδος και Κύπρου να απαγορεύουν την περαιτέρω ενίσχυση της Κύπρου και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν οι ελληνικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων δηλαδή πλήρως τις καταστάσεις στο Αιγαίο, στον Εύρο και την ασφάλεια των βορείων συνόρων. Αν αυτά δεν συντρέχουν ταυτόχρονα, δεν έχουμε αποτροπή. Αυτά πρέπει να καθορίσουν το βαθμό και το επίπεδο των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε πίσω. Γιατί όσα και αν τονίζουμε τα Ραφάλ, τα οποία φυσικά δεν είναι αυκαταφρόνητα, και τα F-35 τα οποία θα πάρουμε το 29, δεν τα έχουμε, ούτε την Μπελαρά έχουμε ακόμα, τις τρεις, παραμένει το γεγονός ότι έχουμε ο κορμός των επιθετικών μας πλοίων, των μονάδων κρούσεως δηλαδή, είναι 13 φρεγάτες. Από τις 13 φρεγάτες, οι 9 είναι 45 ετών. Οι τέσσερις είναι αυτές που λέμε να εξυγχρονίσουμε, αλλά ήδη οι δύο εξ αυτών είναι πάνω από 30 ετών. Αυτή είναι η κατάσταση όταν η Τουρκία ναυπηγεί τη μία μονάδα πίσω από την άλλη. Έπειτα παραβλέπουμε το γεγονός ότι πρέπει να ενισχυθεί η αεράμινά μας και να εμπλουτιστεί με δυνατότητες αντιμετωπίσεως πλέον νέων απειλών όπως drones ή έξυπνων πυρομαχικών. Είναι μια νέα προσθήκη αυτή την οποία πρέπει το σύστημα αεράμινας να αντιμετωπίσει. Έπειτα παραβλέπουμε, δεν ξέρω, σκοπίμως, αφελώς, να αναφέρουμε ότι η Τουρκία διαθέτει αυτή τη στιγμή πάνω από 2.500 βαλιστικούς πυράβλους. Και εμείς δεν έχουμε, εκτός από τα σκάλπ που έχουμε σε περιορισμένο αριθμό στην αεροπορία. Αυτά λοιπόν είναι δυνατότητες τουρκικές που μπορούν να κορέσουν μια άμυνα ελληνική και βεβαίως να εξαντλήσουν την αεράμινά μας και στη συνέχεια να κάνουν περίπατο τα αεροπλάνα τους. Αυτά, όπως και τα παλιά πλοία που διαθέτουμε, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και ξέρετε, με αέρα δεν βάφονται αυγά. Πρέπει δηλαδή να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη. Και αν δεν φτάνει τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη και ημών και των Κυπρίων, πρέπει να θυμηθούμε ότι έκανε κάποτε πολεμικά ο Μεταξάς. Έκανε δύο εθνικούς αεράνους και έβαλε μέσα και την Ομογένεια. Δηλαδή, αν δεν καταλάβουμε ότι ζούμε σε δύσκολες στιγμές και δεν ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πότε ο αντίπαλος θα προβεί σε αυτά με τα οποία μας απειλεί, ή αν να αρχίσει να κάνει έρευνες κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα, ή έξω από την Αμόχωστο, πρέπει και εμείς να μεθοδεύσουμε την επόμενη μέρα, να προβλέψουμε με λίγα λόγια. Αυτό δεν γίνεται με πρόσκαιρες, έτσι, πώς το λένε, πιασάρικες ανακοινώσεις. Ναι, θετικότατα τα Ραφάλ, ναι, θετικότατα τα F-35.
μην ξεχνούμε ότι μπορεί στο τέλος της δεκαετίας να δεις και την Τουρκία με F-35. Ήδη υπάρχει ανακοίνωση αμερικανική που λέει δώστε κάπου τους S-400 και εμείς εδώ είμαστε να μην συζητήσουμε και για τα F-35. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε το μυαλό στο κεφάλι μας, να εκμεταλλευτούμε τη γεωγραφία. Εγώ δεν είπα να πάμε σε κούρσα εξοπλισμών, αλλά μπορούμε όμως να επενδύσουμε υγιώς στην αμυντική βιομηχανία έτσι ώστε να έχουμε έσοδα. Δηλαδή η Τουρκία πέρσι εισέπραξε πάνω από 16 δισεκατομμύρια πουλώντας σε τρίτες χώρες. Και εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Το πλαίσιο το βάλατε και πολύ καλά το βάλατε γιατί βάλετε όλες τις παραμέτρους. Το πρώτο ερώτημα βέβαια είναι, καλώς το βάλατε ρητορικά, για το αν μας ενδιαφέρει η Κύπρος. Πάντως η πολιτική ηγεσία και αυτή και η προηγούμενη και νομίζω διαχρονικά την Κύπρο τουλάχιστον φανερά δεν την έχουν βγάλει ποτέ έξω από το παιχνίδι, γιατί αντιλαμβάνονται Αυτό τότε πρέπει να μετουσιωθεί και σε ενέργειες και σε πράξεις. Σωστά. Σε αυτή τη φάση, επειδή βάλατε την Κύπρο, η Κύπρος μπορεί να αναβαθμιστεί και να επηρεάσει όλα τα υπόλοιπα και στα θέματα των εξοπλισμών και στο θέμα της γεωπολιτικής με όλο αυτό που γίνεται στην Μέση Ανατολή, να γίνει δηλαδή να την εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια σαν ανθρωπιστικό διάδρομο και στο θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού. Σε διπλωματικό επίπεδο νομίζω ότι η Κύπρος, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένα στρατηγικό σημείο η αξία του οποίου είναι αδιαμφισβήτητη. Η Τουρκία το ξέρει και γι' αυτό ο Νταβούτογλου στο στρατηγικό βάθος του βιβλίου του γράφει ότι Κυπριακό θα έπρεπε να δημιουργούμε ακόμα και αν δεν υπήρχε ούτε ένας Τούρκος πάνω στο νησί. Έχουν πλήρη συνείδηση οι Τούρκοι της αξίας της νήσου εκεί που βρίσκεται. Ελπίζω και εμείς να το έχουμε κατανοήσει αυτό το πράγμα και να το βλέπουμε ως κομμάτι μας, γιατί είναι ελληνισμός εκεί και μάλιστα αρχαίγονος μέχρι τις μέρες μας. Άρα λοιπόν, ναι, είναι κομβικό το σημείο, είναι μεταξύ τριών υπήρων, είναι ακριβώς την έξοδο του Σουέζ με ό,τι αυτό συνεπάγεται και βεβαίως συνδέει το Ισραήλ με την Ελλάδα και ό,τι αυτό πάλι συνεπάγεται ενεργειακά. Πρέπει να επενδυθεί λοιπόν, να το δούμε ως κέντρο βάρους την Κύπρο, διότι όπως εξήγησα και πριν στην περίπτωση των Ιμίων, είμαστε και εν δυνάμει όμοιροι της Κύπρου. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι κάτι πάει καλά σε μια μελλοντική κρίση με την Τουρκία στο Αιγαίο, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί και στην Κύπρο. Άρα λοιπόν η Κύπρος εκ των όνων κάνευ πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Και ναι, μπορούμε εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη τεχνολογία να κάνουμε την Κύπρο έτσι ώστε να μπορεί να προβεί σε μια αναμέτρηση νικηφόρα με αυτούς που αντιμετωπίζει στο βορρά. Συνεπώς, αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, ορίστε. Ναι, επειδή το αναφέρατε και στη ροή του λόγου σας, αυτό το θέμα των εγγύησεων, είπατε ας πούμε ότι η Τουρκία δεν μπορούμε να διασφαλιστούμε με τις υποσχέσεις, η επεκτατική πολιτική φαίνεται και εδώ θέλω να σημειώσω ότι η Αμερικανική Γερουσία έδωσε ας πούμε την έγκριση με κάποιες εγγύησεις. Αυτές οι εγγύησεις όμως πώς μπορούν να τηρηθούν? Ήδη νομίζω εχθές οι Τούρκοι αποφάνθηκαν ότι δεν παίρνουν με όρους τα F-35. Εγώ πιστεύω ότι θα τα πάρουν. Τα έχουν ανάγκη και θα τα πάρουν. Με συγχωρείτε, ακόμα τα F-16. Και... Τα F-16 δεν παίρνουν με όρους. Τα F-16. Τα οποία σημειωτέων F-16 μπορεί να βγουν αν τώρα δοθεί το πράσινο τελικό φως και το αποδεχθεί η Τουρκία έστω και με κάποιους όρους, μπορούν να βγουν την ίδια, να τελειώσει δηλαδή το πρόγραμμα εξυγχρονισμού και παραλαβής νέων αεροσκαφών περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα με εμάς που αρχίσαμε εδώ και 2 χρόνια και 3. Γιατί έχουν δυνατότητα να βγάζουν και 4 αεροπλάνα το μήνα έναντι του ενός που βγάζουμε εμείς εξυγχρονισμένου και έχουν τη δυνατότητα από την προηγούμενη υποδομή και εμπειρία που έχουν στα F-16 να, αν η γραμμή παραγωγής των Αμερικανών έχει άλλους μπροστά και οι προτεραιότητες των τουρκικών έρχονται πιο πίσω,
μπορεί να αναλάβει και τη συναρμολόγηση των F-16 στην Τουρκία. Συνεπώς, να περιμένουμε ότι μέχρι το τέλος του 30 θα είναι έτοιμοι και οι Τούρκοι από πλευράς των 119 F-16 που θα πάρουν. Κλείνοντας, θέλω να μας πείτε το εξής. Μέχρι το 2030 είναι ένας χρόνος που θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα. Πιστεύετε ότι μέχρι το 2030, με όλα αυτά που λέτε, συνοψίζοντας, η ελληνική πολιτική ηγεσία μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το χρόνο? Ναι, νομίζω ότι καταρχήν, επειδή δεν ξέρουμε πότε τις προθέσεις του αντιπάλου στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στα ενεργειακά, οπουδήποτε, πρέπει να τρέξουμε λίγο αυτή την περίοδο που είμαστε κατά κάποιο τρόπο δεν έχουν υλοποιηθεί παραγγελίες μας. Δηλαδή τα F-16 είναι ακόμα στον αέρα, δηλαδή παίρνουμε αλλά σταδιακά και λίγα με στιγμής. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στο 16ο αεροσκάφος από τα 81 που θα πάρουμε συνολικά εξυγχρονισμένα. Οι Μπελαράς αυτούν 25 και 26. Τα ελικόπτερα έρχονται σταδιακά από φέτος για το ναυτικό και ούτω καθεξής. Συνεπώς, πρέπει να είναι θετικό αυτό που ακούστηκε από τον Υπουργό Άμυνας για τις 8 τύπου Constellation φρεγάτες, αλλά αυτές θα ξεκινήσουν από το 30 και μετά, ακόμα και αν πάρουμε απόφαση αύριο. Πρέπει να κάνουμε κάτι ενδιαμέσως για αυτή τη δεκαετία που διανύουμε. Πρέπει, όπως είπα και πριν, λίγο το χέρι να μπει στην τσέπη, να πάρουμε, ίσως να επεκτείνουμε το πρόγραμμα των Μπελαρά και από 3 να πάνε και 4 και 5. Τώρα που είναι, γιατί έτσι εξοικονομούμε και ανταλλακτικά, δηλαδή δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος. Άλλο 3 πλοία, άλλο 5 πλοία. Αυτό είναι το ένα. Πρέπει να δούμε επίσης αυτές τις δυνατότητες που παρέχει σύγχρονη τεχνολογία, όπως για παράδειγμα επάκτηση στοιχείας κατευθυνωμένων βλημάτων στο Αιγαίο, δηλαδή να επεκταθούν μέχρι την Κρήτη κάτω για να υπάρχει έλεγχος ανά πάσα στιγμή. Τα περιφερόμενα πυρομαχικά που είναι προσιτά και θανατηφόρα, τα τύπου Spike τα Ισραηλίτικα να τα παραλάβουμε ταχύτατα και να προωθηθούν στα νησιά και στον Εύρο. Μικρά ταχύπλα τύπου όπως τα κάνει το Ιράν εκεί στο Ορμούς, φορτωμένα με ρουκέτες σύγχρονης τεχνολογίας που μπορούν πραγματικά να φτιάξουν ένα ιδιαίτερα δηλητηριώδες περιβάλλον στο Αιγαίο που τίποτα να μην μπορεί να περάσει απρόσβλητο. Σε αυτή την τακτική μας βοηθάει η νησιωτικότητα που έχουμε? Μας βοηθάει με τεράστιο πλεονέκτημα. Καταρχήν, επειδή δεν μπορούμε ακριβώς λόγω των πολλών νήσων να τις γεμίσουμε με στρατό, γιατί δεν έχουμε τόσους, δεν μπορούμε σε κάθε νησί να έχουμε στρατιώτες, αυτό που πρέπει είναι να μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε λίγα λεπτά από νησί σε νησί. Αυτό τι προϋποθέτει? Ένα πλήθος σκαφών, ταχυπλών, δηλαδή της τάξης των 45, 50 και 60 ακόμα κόμβων, που να μπορούν από μια κύρια νήσο να πάνε στις παραπλήσεις σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά και να μεταφέρουν όπου χρειάζεται, όπου γέρνει πλάστικα, τις δυνάμεις. Λοιπόν, αυτά μας λείπουν, αυτά πρέπει να δούμε, εύκολες λύσεις, εφικτές λύσεις, σύγχρονης τεχνολογίας, που μπορούν πραγματικά να κάνουν το Αιγαίο να ανεβάσουν το δίχτυ της αποτροπής κατακόρυφα και παράλληλα να μας μείνουν ικανός αριθμός μεγάλων μονάδων για την Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Μαρτζούκο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας. Πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.